κυρίου Γεωργιάδη. Στάλο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ονούφρια. Συνεχίζεται η διαδικασία και σε έντονο κλίμα, όπως έχεις πει και εσύ, σε εντακτά χρονικά διαστήματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η ερώτηση που απίφθινε ο πρόεδρος της Επιτροπής προς τον Υπουργό Οικονομικών αφορά στο πολύ συζητημένο πλέον θέμα της αγοράς αυτοκινήτου για τον τότε Γενικό Διευθυντή, αρχικά πρόεδρο της Συνεργατικής Τράπεζας, τον κύριο Νικόλα Χατζηγιάννη, διευκρινίζοντας ο κύριος Αρέστη ότι υπήρχε και μία αναφορά της Κεντρικής Τράπεζας που έκανε λόγο για αχρίαστες σπατάλες στον συνεργατισμό, συνδέοντας το συγκεκριμένο θέμα με αυτές τις αχρίαστες σπατάλες. Απάντησε λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών πως βεβαίως υπήρχε αυτή η αγορά αυτοκινήτου, όμως στάθηκε στην Κεντρική Τράπεζα για να τονίσει πως ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών δεν υπήρξε ποτέ αυτή η ανησυχία, αν θέλεις, εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας ή οποιαδήποτε επιστολή που να κάνει λόγο για αχρίαστες σπατάλες στον συνεργατισμό. Διευκρίνησε πως αν υπήρχαν σημειώματα ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας και υπήρχε αυτή η άποψη σε υπαλλήλους, σε λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας, αυτό ήταν σε επίπεδο υπηρεσιακό. Η ίδια διοικήτρια αφήνει να νοηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Ουδέποτε μίλησε είτε με επιστολή είτε με άλλο τρόπο για αυτό το ζήτημα, κάνοντας λόγο για αχρίαστες σπατάλες. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το όχημα του κυρίου Χατζηγιάννη, ξεκάθαρος και σε αυτό ο κύριος Υπουργός, τονίζοντας πως ήταν γνώστης το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών. Όμως, το σημείο αυτό υπογραμμίζει πως την ίδια ώρα είναι ξεκάθαρος και ο ρόλος του κράτους ως μέτοχος στον συνεργατισμό και δεν θα μπορούσε να επεμβαίνει στην ίδια τη λειτουργία του συνεργατισμού για να μας αφήσει να καταλάβουμε πως ενώ ήταν γνώστης και με βάση τους όρους υπογραφής του συμβολέου, τα οποία μέλη της Επιτροπής υπέγραψαν όταν αναλάμβαναν καθήκοντα, ήταν γνώστης για την αγορά μισθών, αγορά αυτοκινήτου, όπως ναι. και για τους μισθούς. Αλλά δεν μπορείς να κάνει τίποτα μαζί. Αν αυτό ήταν καινούργιο ή όχι. Ναι. Είπε επίσης ότι την περίοδο του 2013 υπήρχε μάλιστα ένα άλλο αυτοκίνητο μεγαλύτερης αξίας από αυτό του κυρίου Χατζηγιάννη, αξίας πέραν των 100.000 ευρώ, μία Mercedes, όπως είπε, την οποία η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ρώτησε το Υπουργείο Οικονομικών αν μπορούσε αυτό το αυτοκίνητο να αγοραστεί για τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή για επισήμους που έρχονται εδώ στην Κύπρο για να πάρουν απάντηση από το Υπουργείο αρνητική. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, αν θες, Ονούφρια, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Όπως είπαμε, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκίνησε την κατάθεσή του διαβάζοντας ένα σημείωμα ενώπιον της Επιτροπής. Σκιαγράφησε στην ουσία τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατισμού. Το ερώτημα, τονίζει ο Χάρης Γεωργιάδης, είναι πώς άντεξε ο συνεργατισμός έως το 2013, πώς του επιτράπηκε να λειτουργεί μέχρι τότε. Κατακρίβιαν, λέει, δεν ήταν καν οργανισμός. Είχε δηλαδή πολλά προβλήματα μη εξυπηρετούμενων δανείων εταιρικής διακυβέρνησης, εξασφαλίσεις για τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Η έννοια των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με τον Χάρη Γεωργιάδη, ήταν άγνωστη έννοια. Κάποιοι έκρυβαν τα προβλήματα κάτω από το χαλί και ήξεραν πολύ καλά να το κάνουν. Ενώ κάνει λόγο για μια έτσι σημαντική πρόοδο στο ζήτημα από το τέλος του 2017 και μετά. Ωστόσο, δεν ήταν μια πρόοδο που να οδηγήσει τα πράγματα σε μια καλύτερη φάση. Μάλιστα. Τώρα, οι αποφάσεις για τον συνεργατισμό τις χαρακτηρίζει καθοριστικές. Η πρόταση της Ελληνικής ήταν επωφελής, όχι λύση ανάγκης όπως διευκρινίζει, ήταν μια πολιτική λύση. Ενώ εξήγησε και πώς προχώρησαν στη διαδικασία της επιλογής επενδυτή. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης στέκεται στο πλάνο αποχώρησης του κράτους από τον συνεργατισμό. Αυτός ο στόχος ήταν πάντοτε στο τραπέζι, τονίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Ενώ λέει πως η λύση που δόθηκε έπρεπε να δοθεί, γιατί όπως προειδοποιούσε και ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, αν δεν γινόταν αυτό, θα υπήρχε κούρεμα καταθέσεων και εντός του συνεργατισμού. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Τώρα, υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις. Όπως είπαμε, το θέμα της δωρεάν παραχώρησης μετοχών, 25%, απασχόλησε πάρα πολύ το μεγάλο μέρος της Επιτροπής, με τον Χάρη Γεωργιάδη να δίνει τις απαντήσεις. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ρωτήθηκε αν ο εποπτικός μηχανισμός ήταν ενημερός για τις αποφάσεις από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου, τόσο για το ζήτημα αυτό,
όσο και γενικότερα για τις αδυναμίες που υπήρχαν και εντοπίζονταν. Βεβαίως και ήταν ενήμερο το Υπουργικό Συμβούλιο, η ίδια κυβέρνηση, πλήρως ενημερωμένη η κυβέρνηση, απαντά ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μάλιστα καλεί την Επιτροπή, αν η ίδια το επιθυμεί, να απευθυνθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ρωτήσει αν νιώθει παραπλανημένο ή μη ενημερωμένο από τον Υπουργό Οικονομικών για τα συγκεκριμένα ζητήματα του συνεργατισμού. Ναι. Επίσης, σε κάποια άλλη στιγμή της διαδικασίας και ρωτώντας στην ουσία ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Αρμόδιων Υπουργών αν τηρούνταν τα χρονοδιαγράμματα και οι δεσμεύσεις που γινόταν λόγος και υπήρχε μια επικοινωνία του Υπουργείου με τους Ευρωπαίους επόπτες. Μίλησε για ανυπακοή στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Επιτροπής από πλευράς της κυβέρνησης για να υποστηρίξει ο Χάρης Γεωργιάδης πως δεν δέχεται. Είναι πολύ βαρετή αυτή η λέξη, όπως είπε, υπακοή ή ανυπακοή, για να αποσύρει τη συγκεκριμένη αναφορά ο κύριος Αρέστη αμέσως μετά και να κάνει λόγο για μη συμμόρφωση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Επαναλαμβάνει όμως και στο σημείο αυτό ο Χάρης Γεωργιάδης ότι όχι μόνο δεν υπήρξε διαφωνία ή καθυστέρηση από πλευράς κυβέρνησης, αλλά τα τεκμήρια που έχετε ενώπιόν σας επιβεβαιώνουν αυτή την πλήρη συμμόρφωση και την διάθεση να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί του κράτους. Εξηγεί επίσης ο κύριος Γεωργιάδης πως σε ό,τι αφορά την δωρεάν παραχώρηση μετοχών ήταν πάντα αυτό το θέμα στο τραπέζι. Μπορεί να διαφοροποιήθηκε στην πορεία αυτή η απόφαση από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου. Ήταν επειδή λήφθηκαν υπόψη, όπως εξήγησε, οι αντιρρήσεις, ο προβληματισμός, ο έντονος προβληματισμός από τον ΕΣΕΣΕ, από τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό. Ναι. Όμως το πλάνο και το χρονοδιάγραμμα ήταν αυτό μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 να υπάρχει αυτή η κίνηση και κατόπιν να υπάρξει η ένταξη στο Κυπριακό Χρηματιστήριο. Εν ολίγης θα πούμε ονούφρια ότι είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται, θα πάρει ακόμη ώρα. Διεξάγεται, όπως είπαμε, σε έντονο ύφος κάποια στιγμή και από τους δύο. Το λόγο έχει ακόμη ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Δεν απάντησαν, δεν έβαλαν ερωτήσεις στα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής. Ναι. Όπως είπαμε, συνεχίζεται και θα δούμε τι ακολουθεί από εδώ και πέρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια σωρία ερωτημάτων προς το πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών, τα οποία δημιουργήθηκαν και από τις καταθέσεις προηγούμενων πρώην στελεχών της συνεργατικής, του συνεργατισμού. Στάλλο, από εδώ και πέρα, εντάξει, έχει σε ένα σημείο δίκαιο ο κ. Γεωργιάδης ότι υπήρχε χρονοδιάγραμμα για αποχώρηση του κράτους από το συνεργατισμό, όχι όμως για την ολοκληρωτική διάλυσή του. Εκεί μας προέκυψε διαφορετικά ο σχεδιασμός, όπως και άλλα πράγματα, δηλαδή εισαγωγή στο χρηματιστήριο, τα οποία δεν έγιναν. Το άλλο που μας προξενεί έτσι απορία είναι το γεγονός ότι λέει ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός των Οικονομικών, ότι δεν είχε ουσιαστικά λόγο για την αγορά αυτοκινήτων. Δηλαδή, αν έκανα σπατάλες στο συνεργατισμό, ενώ ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα από το καλοκαίρι που ξεκίνησαν οι καταθέσεις ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, ότι οι αποφάσεις λαμβάνονταν με βάση την καθοδήγηση από το ίδιο το Υπουργείο των Οικονομικών. Άρα, όταν λέγεται ότι δεν είχαμε εμείς καμία σχέση και δεν μπορούσαμε να το ανατρέψουμε, αυτό είναι, αντιλαμβάνεσαι ότι συγκρούεται με τις προηγούμενες καταθέσεις, αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον. Βεβαίως είναι ισχυρισμός του Υπουργού. Και η αναφορά βεβαίως όμως του Υπουργού Οικονομικών, λίγο πολύ ενώ αρχικά είπε πως δεν έχει σχέση με την ίδια τη λειτουργία της συνεργατικής τράπεζας. Είναι αυτό που τονίζει. Το κράτος δεν έχει άμεση σχέση με την ίδια τη λειτουργία της συνεργατικής τράπεζας. Από την άλλη, παραδέχεται ότι ήταν ενήμερος για την οποιαδήποτε αγορά αυτοκινήτου και όχι μόνο για το Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν ο κύριος Χατζηγιάννης, αλλά και μετέπειτα για το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που πρόεδρος ανέλαβε ο κύριος Ταουσάνης. Ναι. Αυτό που διευκρινίζει, δεν ήξερε αν ήταν καινούριο ή όχι αξίας και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά τις επισημάνσεις της Χρυστάλλας Γεωργιάδου, δεν είμαι σίγουρος αν η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να επισημάνει αν είναι σπατάλη, παραδείγματος χάρη, η αγορά ενός αυτοκινήτου, λέμε τώρα, ή αν είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα τη στιγμή που βρίσκεσαι σε μια διαδικασία για διάσωση του συνεργατισμού. Και λέγαμε τότε, τον πρώτο χρόνο μάλιστα, όταν εντάχθηκε το κράτος στο μετοχικό το σχήμα, ότι πηγαίναμε καλά και ανακοινώναμε και αριθμούς τότε. Μάλιστα. Λοιπόν.
Τουλάχιστον η θέση από πλευράς Υπουργού Οικονομικών είναι αυτή, ότι η Κεντρική Τράπεζα, εφόσον διαπίστωνε να υπάρχουν αχρίαστες σπατάλες, έπρεπε να αποστείλει μια σχετική επιστολή να ενημερώσει καταλήλως και αρμοδίως τον Υπουργό Οικονομικών. Μάλιστα. Και τέτοια επιστολή, τονίζει ο Χάρης Γεωργιάδης, δεν υπάρχει, ουδέποτε έφτασε στο γραφείο μου τέτοια επιστολή. Λέει. Αλλά από την άλλη δεν λάμβανε αποφάσεις, λέει ο κ. Γεωργιάδης, οπότε και να έφτανε αυτή η επιστολή. Εν πάση περιπτώσει, είναι ακόμη συγκεχημένα πολλά πράγματα. Και είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ ωραία ακόμη η διαδικασία. Στα άλλο, αν λάβεις υπόψη ότι στις 9 αρχίζει η διαδικασία πάντοτε με τον πρώτο μάρτυρα, με βάση το πρόγραμμα που ακολουθείται από την ερευνητική, μέχρι τις 11 ολοκληρώνονταν οι περισσότερες καταθέσεις. Τώρα είμαστε ακόμα στον κύριο Αρέστη, τον πρόεδρο της Επιτροπής, και έχουμε ακόμα 2 ακριβώς από τα μέλη της Επιτροπής. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα της ίδια της Επιτροπής αναφέρει πως θα υπάρχει και συνεδρία το απόγευμα. Μάλιστα. Μετά τις 2.30 ξεκινά, θα πούμε, το δεύτερο μέρος. Και ένα τελευταίο, εφόσον είπες πως άρχισε στις 9 το πρωί η διαδικασία. 9 και 5 ξεκίνησε η διαδικασία, καθώς ο Υπουργός εκείνη την ώρα έφτασε, με το να πάρει μια παρατήρηση από τον κύριο Ρέστη, πως είστε ο μοναδικός, κύριε Γεωργιάδη, που καθυστερήσατε να έρθετε ενώπιον της Επιτροπής κατά 5 λεπτά. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάλλο, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε.